Καλώ στο βήμα το Διευθύνοντα Σύμβουλο στο Αττικό Μετρό, τον κύριο Νίκο Κουρέτα. Και θα ήθελα να σας πω, κύριε Πρόεδρε, όταν καταφέρουμε να φτιάξουμε τρένα, τότε θα πούμε ότι είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Νομίζω ότι το οραματίστηκε το Υπουργείο, η ελληνική κυβέρνηση. Όλοι συνδράμαμε αυτούς τους 24 μήνες και όπως ανακοίνωσε και προηγουμένως ο Υφυπουργός, είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε το κουμπί για να εκκινήσουν και να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα. Μακάρι. Κύριε Κουρέτα, έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι. Αφού συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου τους διοργανωτές για το πολύ επιτυχημένο αυτό συνέδριο, θέλω να πω ότι πέρυσι τέτοιο καιρό σε αυτό το συνέδριο, το Μετρό του Πειραιά πασχίζαμε να το ολοκληρώσουμε, να μπει μέσα στο χρονοδιάγραμμα και να ολοκληρώσουμε τις κυροδετήσεις στο σταθμό Πειραιά, δίπλα από το λιμάνι, σε 35 μέτρα βάθος δίπλα από τη θάλασσα. Τρέχαμε να προλάβουμε τον χρόνο. Η γραμμή 4 ήταν στην διαγωνιστική της διαδικασίας, στο τέλος της διαγωνιστικής διαδικασίας, λόγω των νομικών ζητημάτων διαγωνισμού. Το Μετρό της Θεσσαλονίκης, μόλις είχαμε καταφέρει ανάμεσα σε προσφυγές και καθυστερήσεις που κάποιοι μας προσέφεραν να εγκρίνουμε τη μελέτη απόσπασης και πανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων από όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, εργασίες που οι προηγούμενες διοικήσεις, θέλω να τονίσω, τις είχαν κάνει χωρίς αυτές τις εγκρίσεις που κάναμε εμείς. Το τραμ στον Πειραιά ήταν σταματημένο. Και όλα αυτά μέσα στην πανδημία του κορονοϊού. Σήμερα λοιπόν, στη γραμμή 4, μετά την υπογραφή των πρώτων εργασιών τον προηγούμενο Μάρτιο, υπογράψαμε το βασικό έργο τον Ιούνιο και ήδη έχουν στηθεί τα πρώτα εργοτάξια από την Κατεχάκη, στην Βεϊκού, στο Άλσο Βεϊκού, στην Ακαδημίας, στο Κολονάκι και ακολουθούν και τα υπόλοιπα. Στη Θεσσαλονίκη πλέον εφαρμόζουμε ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα το οποίο το εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα. Αντιμετωπίσαμε σεβόμενοι τον νόμο και όλες τις διαδικασίες, όλες τις προσφυγές και πλέον προχωρούμε σταθερά για να παραδώσουμε το έργο στην πόλη το 2023. Αντίστοιχα, στον Πειραιά, όχι μόνο τελειώσαμε το δύσκολο έργο δίπλα από τη θάλασσα σε χρόνο ρεκόρ, αλλά ήδη ο χρόνος μετά αντίστροφα για να παραδώσουμε τους 3 σταθμούς στο κοινό το επόμενο καλοκαίρι. Τέλος, το τραμ, ήδη πληροφορήστε και από τον Υπουργό ότι στα μέσα Νοεμβρίου περίπου θα παραδοθεί προς χρήση στον Πειραιά. Ήδη σήμερα, όπως είπε και ο Υπουργός το πρωί, ξεκίνησαν τα πρώτα δοκιμαστικά δρομολόγια. Θέλω όμως να πω δύο λόγια για μια συζήτηση που γίνεται τον τελευταίο καιρό με την εκκίνηση της γραμμής 4 και την εντός αγωγών αναστάτωση που θα φέρει η διάρκεια κατασκευής στην πόλη, την επιρροή του μετρό στο περιβάλλον και το μικροκλίμα της Αθήνας λόγω της κοπής των δέντρων, κάποιων δέντρων. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι ο διαγωνισμός και τα συμβατικά τεύχη εγκρίθηκαν πολύ καιρό πριν. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε το 2018, τα συμβατικά τεύχη ολοκληρώθηκαν το 2017, άρα και οι μελέτες. Η μελέτη της γραμμής 4 ξεκίνησε το 2004, αλλά οριστικοποιήθηκε το 2016-2017. Όλοι γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα του πρασίνου και των δέντρων για το μικροκλίμα και την ποιότητα της ζωής. Ιδιαίτερα σε μεγαλοπόλεις όπως είναι η Αθήνα. Τα δέντρα βοηθούν στη μείωση θερμοκρασίας, στην παραγωγή και στην προσφορά δροσιάς και σκιάς, βοηθούν το μικροκλίμα της περιοχής, καθαρίζουν τη σκόνη, φιλτράρουν τον αέρα, μειώνουν την ηχορύπανση, καθώς και τα φυλώματα των δέντρων εμποδίζουν τον ήχο. Εμείς τι θα κάνουμε τώρα, πώς θα κατασκευάσουμε αυτούς τους σταθμούς? Τους περισσότερους σταθμούς, όπως μπορούμε σύμφωνα με τις μελέτες, θα τους κατασκευάσουμε με ένα ανοιχτό όριγμα και οι εργασίες θα γίνουν από κάτω. Αυτό γίνεται για τον περιορισμό της κοπής όσο το δυνατόν περισσότερων δέντρων, δηλαδή το λιγότερο δέντρων. Η Αττικό Μετρό οριοθετεί δίπλα από αυτά τα ορίγματα, από τις τρύπες που θα κάνει για να σκάψει από κάτω τους σταθμούς, οριοθετεί τους εργοταξιακούς της χώρους. Χρειαζόμαστε χώρους για τα φορτηγά, για την εναπόθεση των υλικών, για τα χώματα, για τα υλικά επιτόπου κτλ. Κατά συνέπεια, λοιπόν, η απομάκρυνση και η κοπή κάποιων δέντρων είναι αναπόφευκτες. Προφανώς, καταβάλλει τη μέγιστη προσπάθεια ούτως ώστε να κοπούν όσο λιγότερα δέντρα μπορούν σε ένα τόσο ιδιαίτερα. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά κάνετε πολύ σωστά που εντοπίζετε σε αυτό. Εάν σας δείξω τα email στις εκπομπές μου που έκανα την Τρίτη, τώρα ξεκίνησα για φέτος. Είμαι σίγουρος. Έχω πολλά μηνύματα για την πλατεία Κολονακίου. Θα τα πούμε. Ναι. Τι θα κάνετε με αυτά τα δέντρα? Εντάξτε, λοιπόν. με τον πλέον επίσημο τρόπο, λοιπόν, θα απαντήσουμε ως Αττικό Μετρό σε αυτό το ζήτημα που αφορά τους πολίτες της πόλης των Αθηνών. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να τονίσουμε επίσης ότι θα μεταφυτευθεί ένας πολύ σημαντικός αριθμός δέντρων από αυτά που μπορούν να μεταφυτευθούν σε χώρους που θα υποδειχθούν από τους οικείους δήμους, από τους 4 δήμους που περνάει η γραμμή 4, καθώς και σεβόμενοι τους κανόνες επιστήμης και
και του περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τις διευθύνσεις Πρασίνου. Το δεύτερο είναι ότι για όσα τετρακοπούν, δεν θα τηρηθεί μόνο το ισοζύγιο που προβλέπει η περιβαλλοντική μελέτη, αλλά μετά από την προτροπή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών του κ. Καραμαλή και του Υφυπουργού του κ. Καραγιάννη, θα τοποθετηθούν και ήδη έχουμε ξεκινήσει και μελέτες διπλάσια δέντρα από αυτά που θα κοπούν. Αυτό είναι καλό νέο. Με μελέτη και με συγκεκριμένο τρόπο και σε συγκεκριμένο χώρο που θα μας υποδειχθεί από τους Δήμους. Να τονίσω ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει εγκριθεί από το 2018 στο σύνολό της. Τα περιβαλλοντικά ωφέλη από τη λειτουργία του μετρό είναι πολλά. Εδώ θα βλέπετε κάποιες φωτογραφίες αναπλάσεων πλατιών που έχει κάνει η Αττικό Μετρό κατά το παρελθόν. Είναι πολλά. Επιγραμματικά θέλω να αναφέρω ότι με τη λειτουργία της γραμμής 4 θα κυκλοφορούν 340.000 περισσότεροι επιβάτες στο δίκτυο του μετρό. 340.000 ημερησίως. Θα έχουμε 53.000 λιγότερα αυτοκίνητα γιοταχή να κινούνται στην πόλη, 53.000. Θα γλιτώνουμε 1.216 μεγαβατόρες ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και 318 λιγότεροι τόνοι διοξιδίου του άνθρακα θα εκλείονται στην ατμόσφαιρα κατέτος. Από όλα τα παραπάνω διαπιστώνουμε το λόγο που το μετρό αποτελεί το πλέον φιλικό προς το περιβάλλον μέσω μετακίνησης, το οποίο συμβάλλει στη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος και στη βελτίωση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Θέλω να πω ότι αυτό το θέμα δεν απασχολεί μόνο εμάς. Πρόσφατα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας, στην κατασκευή πριν από ένα μήνα, στην κατασκευή μιας νέας γραμμής στο Δελχή, του Delhi Metro Rail Corporation, η αντίστοιχη Αττικό Μετρό της χώρας, είχαν προσφύγει κάποιοι πολίτες για την κοπή 7.300 δέντρων περίπου. Αντίστοιχα, στη Ρώμη, να πάμε και λίγο στις περιοχές μας, κατά τη διάρκεια της κατασκευής γραμμής 3, η οποία είναι αυτή που περνάει από το Κολοσσέο, κόπηκαν 109 δέντρα σε ένα συγκεκριμένο σημείο, τα οποία ούτε καν μεταφθήθηκαν. Στις Βρυξέλλες, κατά την κατασκευή ενός σταθμού, στην πλατεία Φρανσουά Ρίγα, έπρεπε να κοπούν 50 μεγάλα δέντρα. Και άλλα πολλά παραδείγματα, τα οποία δεν θέλω να σας κουράσω. Θέλω επίσης να θυμίσω δύο παραδείγματα πρόσφατα από το παρελθόν, τα οποία είναι χαρακτηριστικά και τα οποία ήταν παραδείγματα επιπόλαιων κινήσεων. Το παράδειγμα της Αγίας Παρασκευής και το παράδειγμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι στην Αγία Παρασκευή και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο δεν ήθελα να γίνει ο σταθμός μετρό. Κλαίνε όλοι, επειδή μένω εκεί, κλαίνε όλοι τώρα. Άρα το λέτε εσείς καλύτερα από μένα. Οι εικόνες με κοπές δέντρων που αναρτώνται πρόσφατα στα site που βλέπουμε, πραγματικά μας λείπει όλους. Και εμάς και εσάς και όλους. Αλλά με τόσα περιβαλλοντικά ωφέλη που ανέφερα και που μπορούμε να αναπτύξουμε και πολύ περισσότερο σε άλλο χώρο, δεν πρέπει να βλέπουμε το δέντρο και να χάνουμε το δάσος. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι με το σημερινό δίκτυο μετρό στην Αθήνα, δηλαδή με τις γραμμές 1, 2 και 3, μετακινούνται περίπου 1,4 εκατομμύρια επιβάτες. 1.400.000 επιβάτες ημερησίως. Με 64 σταθμούς και 69 χιλιόμετρα γραμμής. Αυτό αποτελεί ένα από τα μικρότερα δίκτυα παγκοσμίως σε μεγαλοπόλεις όπως είναι η Αθήνα. Οφείλουμε να το μεγαλώσουμε, το χρωστάμε στο περιβάλλον, το χρωστάμε σε επόμενες γενιές. Σας ευχαριστώ πολύ.